Σας και από μένα, ναι. Θα ήθελα στη συνέχεια στα όσα ο κύριος διοικητής ανέφερε να δώσω σαν αναπληρωτής διοικητής μια και εγώ έτσι σύντομη περιγραφή για αυτά που έχουμε κάνει και που προγραμματίζουμε στη δεύτερη νοσηλευτική μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνία στην Κυπαρισία. Στην Κυπαρισία ολοκληρώθηκαν το 2018 οι εργασίες και λειτουργεί πλέον εντελώς σε νέα μορφή η μονάδα τεχνητού νεφρού, η οποία έγινε με δωρεά της αείμνηστης Μαρίνας Αρδά. Εκεί πλέον έχουμε 14 θέσεις, με ό,τι πιο σύγχρονο μηχάνημα υπάρχει και εξυπηρετούμε τον κόσμο. Στόχος μας είναι να προσλάβουμε δεύτερο νεφρολόγο, γιατί έχουμε μόνο ένα, που ήδη η προκήρυξη βγήκε σε πρώτη φάση άγωνη και επαναλαμβάνεται, ώστε να μπορέσουμε να βάλουμε και δεύτερη βάρδια για να διπλασιάσουμε τους εξυπηρετούμενους πολίτες. Δεύτερο είναι ότι ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση του κτηρίου και μέσα σε αυτό ο ξενοδοχειακός εξοπλισμός, δηλαδή μέχρι και τα στρώματα στα κρεβάτια αλλάχθηκαν όλα, καρέκλες κτλ. Από τα 980 χιλιάρικα που ήταν το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που ολοκληρώθηκε, όπως είπε ο κύριος διοικητής, αφορούσε την Κυπαρισία ένα τμήμα, το οποίο τμήμα αυτό ήταν η προμήθεια υπερήχων, και αυτή τη στιγμή στην Κυπαρισία λειτουργεί τμήμα υπερήχων με ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει, με σύγχρονα μηχανήματα. Παράλληλα, εξοπλιστήκαμε με ευγενική δωρεά από τον Ερυθρό Σταυρό με ένα μηχάνημα μέτρησης οστικής πυκνότητας, το οποίο την επόμενη εβδομάδα μπαίνει σε λειτουργία, θα μας το εγκαταστήσει η General Electric εταιρεία, και καταλαβαίνετε ότι για πρώτη φορά στην Κυπαρισία θα μπορέσουν, και όχι μόνο, και στην ευρύτερη περιοχή θα μπορέσουν να γίνουν τέτοιες εκστάσεις, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές, ιδιαίτερα για τον γυναικείο πληθυσμό. Επίσης, προμηθευτήκαμε έναν ψηφιοποιητή, δεύτερο, για το ακτινολογικό μηχάνημα που έχουμε, και από εκεί και πέρα νομίζω ότι τουλάχιστον στον τομέα αυτό η μονάδα βρίσκεται σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Ανέφερε ο κύριος διοικητής για το πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων στις 273.000. Εγκρίθηκε αυτό και θα προχωρήσουμε τώρα στη διαδικασία των δημοπρατήσεων που αφορά τον εξοπλισμό χειρουργείου με ό,τι πιο καλύτερο υπάρχει για το νοσοκομείο της Κυπαρισίας. Προβλέπεται 2 νοσηλογικά μηχανήματα, λαπαροσκοπικός πύργος χειρουργικός, όπως επίσης και λαπαροσκοπικός πύργος ορθοπαιδικός και ουρολογικός, ταυτόχρονα high definition. Καταλαβαίνετε ότι και μηχάνημα ακτινολογικό οροφής για τα χειρουργεία, που σημαίνει ότι γίνονται πλέον και εκεί πέρα τα 2 χειρουργικά κρεβάτια που έχουμε και η αίθουσα χειρουργείου εξοπλίζεται με ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει. Θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε καλύψει και δεν αντιμετωπίζουμε πρόβλημα από άποψη προσωπικού στο νοσηλευτικό προσωπικό, και έχουμε προγραμματίσει για την πρόσληψη 2 εμφανιστών, γιατί είπαμε ότι φέραμε κέντρο υπερήχων, ακτινολογικό, δεύτερο ψηφιακό κτλ, που ήδη εγκρίθηκαν οι θέσεις για την πρόσληψη 2 λοιπού επικουρικού προσωπικού, 2 εμφανιστών, για να μπορέσουν οι γιατροί που έχουμε το ιατρικό προσωπικό να τα λειτουργήσουμε. Επίσης προσελήφθησαν 10 άτομα καθαρίστριες, συν 2 διοικητικοί. Αυτή είναι λοιπόν επικουρικό προσωπικό όλοι. Ταυτόχρονα πήραμε και από το διαγωνισμό που είχε γίνει από το ΑΣΕΠ, μέσω ΑΣΕΠ, ένα πληροφορικάριο μόνιμο, καθώς επίσης στην Κυπαρισία είχαμε μια φαρμακοποιό και προσελήφθηκε μόνιμος δεύτερος φαρμακοποιός. Άρα σε προσωπικό που μπορεί να λειτουργήσει στο νοσοκομείο θεωρώ ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Όσον αφορά το ιατρικό προσωπικό,
Θα σας πω το εξής, ότι έχουμε προκηρύξει δύο θέσεις, μία νεφρολόγου όπως είπα και μία παθολόγου, ενώ η διαδικασία πρόληψης του ορθοπαιδικού έχει βγει η απόφαση του δεύτερου ορθοπαιδικού και περιμένουμε να μας δηλώσει αν θα έρθει και αν δεν έρθει υπάρχει ο επόμενος, ο οποίος όμως ήδη αυτός αποδέχεται. Αυτό δεν σημαίνει ότι σταματάμε εδώ και ότι οι ανάγκες είναι καλυμμένες 100%, αλλά η προσπάθεια συνεχίζεται για περισσότερες προσλήψεις, ειδικά ιατρικού προσωπικού. Βέβαια, επειδή εμείς εκεί πέρα έχουμε την ιδιότητα το νοσοκομείο Κυπαρισίας να είναι ταυτόχρονα και κέντρο υγείας, σας λέμε ότι όλα τα περιφερικά ιατρία που υπάγονται στο κέντρο υγείας, Αϊτό, Σπηλιά, Κοπανάκι κτλ., είναι όλα καλυμμένα με αγροτικούς γιατρούς και με γενικούς γιατρούς στο Σιδηρόκαστρο, ειδικότητας και το Κοπανάκι. Τι προγραμματίζουμε για το 2019. Για το 2019 έχουμε βάλει δύο στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι να πάρουμε την έγκριση σκοπιμότητας από το Υπουργείο, γιατί μας έχει δοθεί από την ΕΧΤΗ, είπε, και να προχωρήσουμε στη μελέτη προσθήκης ενός κτηρίου μέσα στο νοσοκομείο, 1200 τετραγωνικά, για να εντάξουμε νέες ειδικότητες γιατρών, γιατρία, καθώς επίσης και τις διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες που αυτή τη στιγμή στεγάζονται εκτός του νοσοκομείου Κυπαρισίας. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι να προχωρήσουμε στην προκήρυξη και την προμήθεια, όπως σας είπα, των μηχανημάτων του χειρουργείου και βεβαίως να υλοποιήσουμε την προκήρυξη του Υπουργείου για θέσεις ιατρικού προσωπικού. Σημειωτέων ότι το φαρμακείο του νοσοκομείου Κυπαρισίας πήρε άδεια λειτουργίας μετά από ανακαίνιση που έγινε, γιατί ναι μεν λειτουργούσε, αλλά λειτουργούσε χωρίς τις σχετικές αδειοδοτήσεις και πιστεύω ότι εάν μας δοθεί, που είναι στα αιτήματά μας και μας υποσχέθηκε και η διοίκηση Τσίπη και ο Υπουργός, μία θέση ακόμα παιδιάτρου, γιατί ήδη υπηρετούν δύο εκεί, και αυτό το λέω γιατί στην ευρύτερη περιοχή δεν υπάρχει ιδιώτης παιδίατρος. Και το νοσοκομείο Κυπαρισίας με την κλινική του, από τη Ζαχάρο μέχρι του Γαργαλιάνους, εξυπηρετεί όλα τα παιδιά. Πέρυσι ενδεικτικά πήγαμε 8.000 ραντεβού με δύο γιατρούς. Καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι σημαντικά στοιχεία για την περιοχή, τα οποία θα πρέπει να, όχι να τα αναδείξουμε, να τα βελτιώσουμε και να δώσουμε τη δυνατότητα να μπορέσει ο κόσμος να εξυπηρετηθεί καλύτερα.